Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μπαρδούνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Μια μέρα αρκετά δύσκολη σήμερα στην Αθήνα. Είχαμε το συλλαλητήριο των φοιτητών. Είχαμε αρκετά επεισόδια. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να δούμε λοιπόν, γιατί λέτε εσείς όχι, από τη μία η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, μήπως τελικά η κοινή γνώμη που λέει ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει δίκιο? Κοιτάξτε, η κοινή γνώμη είναι μοιρασμένη. Και ιδιαίτερα στην νεολαία είναι συντριπτικό το ποσοστό, πάνω από 70% στους φοιτητές και πάνω από 60% στους νέους 17 με 24 χρονών, που είναι και τοποθετείται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί αναγνωρίζει μια αλήθεια. Ότι με αυτό το νόμο, την αντιδραστική τομή που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αδικία γίνεται νόμος, αφού καταργείται όποιος ενιαίος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια υπάρχει μέχρι σήμερα. Να το πούμε απλά, οι λίγοι θα εισάγονται με τη φορολογική δήλωση των γονιών τους και οι πολλοί με πολλαπλές και δύσκολες παραλλαγικές εξετάσεις. Γιατί το λέτε αυτό, μισό λεπτό για να καταλάβουμε τι εννοείτε. Όταν λέτε οι λίγοι με τη φορολογική δήλωση των γονιών τους, εννοείται ότι θα έχουν να πληρώνουν τα φροντιστήρια και θα μπουν πανεπιστήμιο? Εννοούμε ότι σήμερα ήδη θα πληρώνουμε η μεγάλη πλειοψηφία των νέων φροντιστήρια. Και τώρα θα πληρώνουν δίδακτρα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο και ένας νέος με μηδέν μόρια, αλλά 120.000 ευρώ για δίδακτρα, θα μπορεί να βγαίνει γιατρός, όπως συμβαίνει στην Κύπρο. Άλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αξία των πτυχίων και του δημόσιου πανεπιστήμιου, το οποίο υποβαθμίζεται, αφού έχουμε δει το ίδιο έργο να παίζεται σε επανάληψη και στην εκπαίδευση, στα σχολεία, που τα δημόσια σχολεία δεν αναβαθμίστηκαν επειδή υπάρχουν ιδιωτικά, και στην υγεία με τα τραγικά αποτελέσματα και πως όλοι συναντάμε στα δημόσια νοσοκομεία την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει. Έτσι λοιπόν και στα πανεπιστήμια μια μεγάλη μάζα από φύτων θα ανταγωνίζεται με υποβαθμισμένα, απαξιωμένα πτυχία, με αγορασμένα πτυχία και από τα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια και θα συμπιέζονται τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Άρα είναι όμως δικαιολογημένες και δίκαιες οι αντιδράσεις της νέας γενιάς, και αν θέλετε νομίζουμε ότι αυτό που χαρακτηρίζει αυτές τις αντιδράσεις είναι η αντοχή, η διάρκεια, η ευρηματικότητα και σίγουρα όχι τα μεμονωμένα επεισόδια. Κύριε Κοτσαντή, υπάρχει ένα επιχείρημα από την πλευρά αυτών που υποστηρίζουν, έστω και αν όχι φανατικά, τα μη κερδοσκοπικά, μη δημόσια πανεπιστήμια, ότι να ρε παιδιά, θα μπορούμε να έχουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα και να μην πληρώνουμε τρελά λεφτά να τα στέλνουμε στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Υπάρχει τρόπος για να μείνουν όλα τα παιδιά στην Ελλάδα. Αυτός είναι να ανοίξουν περισσότερες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια με βάση και σε συνάρτηση με τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι να καταργηθεί ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι να μπορούν οι μαθητές να κατοχυρώνουν βαθμολογία σε ορισμένα μαθήματα, έτσι ώστε αν θέλουν να επαναλάβουν τις πανελλαδικές εξετάσεις σε επόμενη χρονιά, να ξεκινάνε από καλύτερες θέσεις. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ίσα-ίσα μπορούμε να δούμε ότι και με τα 32 αναγνωρισμένα ιδιωτικά κολέγια στη χώρα μας δεν αντιμετωπίστηκε η φυγή νέων στο εξωτερικό για σπουδές. Αλλά το επιχείρημα αυτό της κυβέρνησης δείχνει και την πρόθεσή της. Δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρεται για τους νέους για το αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό που την ενδιαφέρει και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη νέα γενιά είναι σαν πορτοφόλια για ξεζούμισμα. Το μόνο που την νοιάζει λοιπόν είναι να τους ξεζουμίζουν οι ντόπιοι έμποροι. Γιατί το λέτε αυτό, με συγχωρείτε. Γιατί το λέτε αυτό, για το διάλογο. Γιατί ενδιαφέρεται μόνο για το ξεζούμισμα, όταν θα σας πει εγώ σαν κυβέρνηση είμαι αυτή που μέσα σε 2 χρόνια έφερα 3 φορές αυξήσει του κατώτατου του μισθού που δεν το έκανε κανένας άλλος. Άρα δεν ενδιαφέρομαι για τους νέους. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, οι οποίες εξανεμίζονται από την ακρίβεια, που πρακτικά δηλαδή είναι μειώσεις με βάση τα δικά του στοιχεία, αφού το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται. Αυξήσεις υποτίθεται των μισθών την ίδια ώρα που 6 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι το εισόδημά τους δεν επαρκεί για να βγάλουν το μήνα και μάλιστα τελειώνει τη 19η ημέρα. Και την ίδια ώρα να παραμένει σε ισχύ ο νόμος Βρούτση-Αξιόγλου, που καθορίζει τον κατώτατο μισθό με μια απλή υπουργική απόφαση και απαγορεύει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του. Άρα τελικά καταλαβαίνουμε ότι
οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν δει αύξηση και βελτίωση του εισοδήματός τους, αλλά ίσα ίσα αυτό ροκανίζεται από τη μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να οργανώσουν και το δικό τους αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία η πανεργατική, πανελλαδική απεργία που οργανώνεται από σωματεία και εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες στις 28 του Φλεβάρι, να ακουστεί δυνατά για άλλη μια φορά το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Γιατί θυμίζω ότι 28 Φλεβάρι είναι και η επέτειος από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, που στήχησε τη ζωή του 57 νέους ανθρώπους, και είναι και αυτό και μια ακόμα η ελληνική αφορμή κοινωνία, για να κατέβουμε στον δρόμο. Η ελληνική κοινωνία τα ξέχασε τα Τέμπη, δυστυχώς. Κύριε Κοτσέντη, έχω δύο μηνύματα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια. Λέει το εξής, δηλαδή να μπαίνουμε με 8 στα πανεπιστήμια. Και το δεύτερο, ποια είναι η θέση του κόμματός σας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ποια η πρότασή σας? Κοιτάξτε, καταρχήν οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα εξασφαλίζουν έναν ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, βέβαια για μαθητές που ξεκινάνε από άνηση αφετηρία. Άρα η πρότασή μας δεν είναι απλά για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι για ένα διαφορετικό σχολείο που θα δίνει τη μόρφωση σε όλους τους μαθητές ισότιμα, που θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα για τους μαθητές που ξεκινάνε από άνηση αφετηρία και με περισσότερα ταξικά εμπόδια μεγαλύτερη στήριξη για να μπορέσουν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Άλλωστε η μόρφωση είναι ζήτημα ζωής, δεν είναι απλά ζήτημα γνώσεων. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια να δούμε και τα ζητήματα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όσον αφορά τους νέους που μπορεί να γράφουν 8.000 μόρια, αυτό έρχεται ουσιαστικά να νομοθετήσει η κυβέρνηση, δηλαδή νέους και με 8 και με 5 και με 0 μόρια μπορεί να μην τους κάνουν δεκτούς στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά αν έχουν οι οικογένειές τους μεγάλο εισόδημα θα μπορούν να σπουδάζουν ό,τι επιλέξουν σε ένα ιδιωτικό. Να σας πω την αλήθεια, φαντάζομαι ένας όσα χρήματα και να έχει η οικογένειά του, άμα είναι μαθητής του 8 ή του 10, δεν θα γίνει, δεν θα πάει να σπουδάσει να γίνει χειρουργός. Δεν θα τον πάρει κανένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ότι και εκεί έχουν για κάποια κριτήρια πλην του κέρδους. Φαντάζομαι δηλαδή. Κοιτάξτε, ό,τι είναι κερδοφόρο είναι άριστο σε αυτά τα ιδρύματα, που μόνο μη κερδοσκοπικά θα είναι, αφού δεν υπάρχει κανένας επενδυτής ο οποίος θα επενδύσει χωρίς κέρδος. Πάντως η ουσία για το σχολείο είναι ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα στον πυρήνα του, που είναι οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, είναι η στήριξη των υποδομών, οι προσλήψεις καθηγητών μόνιμου προσωπικού, έτσι ώστε να καταφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι μαθητές, εν προκειμένου, να έχουν μια καλύτερη μόρφωση, μια πιο ολοκληρωμένη παιδεία για αυτούς, με αντανάκλαση και σε όλη την κοινωνία. Έχω ένα ακόμα μήνυμα, αν και θέλω να αλλάξω λίγο θέμα, κύριε Κοτσαντή, ένα μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία λέει το εξής, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή το ΚΚΕ θέλει όλοι, και αυτοί που παίρνουν κάτω από το 10 και αυτοί που είναι πάνω από το 10 μπουν στο πανεπιστήμιο, τελικά τι θα γίνουν όλοι οι επιστήμονες σε αυτή τη χώρα? Ίσα-ίσα, η πρόταση του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει δίπλα σε ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν και σύγχρονο πανεπιστήμιο να υπάρχουν αναβαθμισμένες επαγγελματικές σχολές για όσα επαγγέλματα, για όσες τέχνες απαιτούν επαγγελματική σχολή για την κατάρτιση των εργαζόμενων σε αυτά. Κάτι που ούτε αυτό υπάρχει σήμερα, αφού είτε πολλοί νέοι εξωθούνται από τα 15 τους χρόνια να εγκαταλείψουν τη γενική μόρφωση και να προσκοληθούν να πάνε τέλος πάντων σε μια υποβαθμισμένη εκπαίδευση ηλικιακού επίπεδου και κατάρτιση, είτε να πάνε σε υποβαθμισμένα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία η κυβέρνηση δεν αναβαθμίζει παρά τα μεγάλα λόγια και με το πρόσφατο νομοσχέδιο που φέρνει. Μάλιστα. Κύριε Κοτσαντή, θέλω να πάμε λιγάκι σε ένα σοβαρό θέμα, έχει σχέση με την εγκληματικότητα και δει με την εγκληματικότητα μεταξύ των νέων. Και επειδή εσείς εκπροσωπείτε και μια νεολαία ενός κόμματος το οποίο θεωρεί και πιστεύει ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες στους νέους, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα να καταπολεμηθεί αυτή η τάση αύξησης εγκληματικότητας μεταξύ των νέων, όλων των μορφών εγκληματικότητας, από το bullying, από το να χτυπάω αδύναμους μαθητές μου, από το να κλέβω, από πολλά άλλα πράγματα? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν εδώ φανερώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο οι μεγάλες ευθύνες του κράτους,
που μετά την πανδημία δεν έχει προχωρήσει σε καμία σοβαρή επιστημονική έρευνα για να δούμε τις συνέπειες του εγκλεισμού όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ένα εσωστρεφές επιθετικό ψυχικό δυναμικό, να το πω κάπως έτσι, το οποίο σήμερα μπορεί να εκφράζεται με διάφορους τρόπους και με την νεανική επιθετικότητα. Και σίγουρα δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις μέσα και στο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί αν θέλετε και η εκπαίδευση και το σχολείο αντανακλά την κοινωνία. Άρα νομίζουμε ότι κατά βάση οι αιτίες για αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αναζητηθούν στην ίδια την κοινωνία, η οποία αναπαράγει και γεννά τη βία σε όλες τις μορφές, από τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια, τη βαρβαρότητα, μέχρι την υποτίμηση της προσωπικότητας του άλλου, το ρατσισμό και μια σειρά άλλα τέτοια φαινόμενα. Άρα νομίζουμε ότι η εικόνα αυτή της νεανικής παραβατικότητας, επιθετικότητας, πείτε την όπως θέλετε, έχει πιο βαθιά αίτια, δεν αντιμετωπίζονται με μέτρα όπως αυτά που παίρνει η κυβέρνηση. Χρειάζεται μια πιο ουσιαστική συζήτηση να ανοίξει και σε αυτή τη συζήτηση συμμετέχει και το ΚΚΕ με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά. Νομίζω όμως, συγγνώμη, ότι η κυβέρνηση εδώ πέρα κάνει και μια λαθροχειρία. Δηλαδή ότι προσπαθεί να ταυτίσει και να τσουβαλιάσει ανώμια πράγματα. Για παράδειγμα, το bullying που γίνεται από μαθητές με άλλα φαινόμενα, όπως μπορεί να είναι η βία στα γήπεδα και ούτω καθεξής, που εκεί συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα και οπαδικούς στρατούς που εξυπηρετούν ανάλογα συμφέροντα. Μάλιστα. Αγροτικές κινητοποιήσεις. Βγήκαν και αγρότες στην Ελλάδα στον δρόμο. Έχουμε αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Και σήμερα λοιπόν η Ευρώπη, η οποία καλείται να στηρίξει τους αγρότες, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, αποφάσισε να δώσει 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Για να τα δούμε όλα μαζί, τι γίνεται. Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη ξεσηκώνονται, γιατί είναι κοινή η ρίζα των προβλημάτων. Είναι δηλαδή η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, που είναι γκρίζα για το λαό και για τους αγρότες και όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι δηλαδή μια πολιτική. Πρέπει όμως να γίνει μια μετάβαση σε μια καθαρότερη οικονομία από αυτή που ρυπαίνει το περιβάλλον. Απλά και η πράσινη μετάβαση συνεχίζει να ρυπαίνει και να καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η πυρηνική ενέργεια, ακόμα και η καρκινογόνα κάψη απορριμμάτων βαφτίζεται σήμερα πράσινη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσει μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και την ίδια ώρα απαξιώνονται μια σειρά εγχώριες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας. Είναι νομίζουμε μια μεγάλη συζήτηση και αν θέλετε είναι και μία από τις αιτίες που βγάζει για τους αγρότες στον δρόμο. Γιατί η μεγάλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος αντανακλά και τις επιπτώσεις αυτής της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες έχουν δίκιο, πρέπει τα αιτήματά τους να τα ακούσει η κυβέρνηση, αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους παραγωγής, με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με την αποζημίωση στα 100% από τις καταστροφές, όπως για τους αγρότες στη Θεσσαλία, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, με κατώτερες εγγυημένες τιμές και με το αφορολόγητο πετρέλαιο. Γιατί, ξέρετε κύριε Μπαρδούνια, αφορολόγητο πετρέλαιο σήμερα στην Ελλάδα έχουν μόνο οι εφοπλιστές. Οι αναξιοπαθούντες εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, την ίδια ώρα που οι αγρότες δεν έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, κάτι που καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, τώρα ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε, ανακοίνωσε συμπληρωματικά μέτρα. Σήμερα από τις Βρυξέλλες είπε ότι θα δώσουμε ακόμη νέα μέτρα στήριξη στους αγρότες. Μήπως πρέπει να περιμένουμε να δούμε και να μην κάνουμε αδίκως κριτική, αν δεν δούμε τι μέτρα θα προταθούν τα τελικά. Κοιτάξτε, και τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα και τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Κατά βάση είναι ανακύκλωση παλαιότερων μέτρων και υποσχέσεων, αλλά ακόμα και αυτά τα μέτρα παίρνονται κάτω από την αγωνιστική πίεση των αγροτών στα μπλόκα. Και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι μόνο μέσα από τον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης και του αγώνα, μόνο όταν δεχτεί αποφασιστική πίεση η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, μόνο τότε μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Γιατί η κυβέρνηση, κύριε Μπαρδούνια, μπορεί να δηλώνει παντοδύναμη, αλλά τελικά έχει βρει το δάσκαλό της
και έχει βρει τον πραγματικό της αντίπαλο μέσα σε αυτούς τους αγώνες των φοιτητών, των αγροτών, των εργαζομένων που πρέπει να δυναμώσουν το επόμενο διάστημα αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα. Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι την κυβέρνηση την έκανε παντοδύναμη ο κυρίαρχος ελληνικός λαός εδώ 41%. Άρα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται παντοδύναμη. Η κυβέρνηση πιστεύουμε ότι δεν ήταν και δεν είναι παντοδύναμη. Αυτό φαίνεται και μέσα στους αγώνες που γίνονται. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη φθορά. Και νομίζουμε ότι ακόμα και όσοι ψήφισαν την κυβέρνηση δεν την ψήφισαν για να καταστέλει και να συκοφαντεί τους φοιτητικούς αγώνες. Δεν την ψήφισαν για να υποχρηματοδοτεί την παιδεία και την υγεία. Για να βάζει απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, για παράδειγμα, στο νοσοκομεία ή για να ξεκληρίζει τους αγρότες. Άρα το επόμενο διάστημα με μεγάλους αγώνες που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν και η κυβέρνηση θα δει ότι αυτή, πώς να το πω τώρα, αυτή η αίσθηση που έχει παντοδυναμίας θα πάει στο πρώτο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοτσαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.